Pod Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα ένας συγγραφέας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και όχι μόνο. Ο κύριος Γιάννης Μπότσης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ποια ιδιότητα υπερασπίζεστε περισσότερο Υπαρξιακά την ιδιότητα του συγγραφέα νομίζω πια Γιατί είναι η μόνη ιδιότητα που με κάνει να μην αισθάνομαι τη βαρύτητα Τη βαρύτητα ενδιαφέρον ναι, 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 ναι. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά έχοντας εργαστεί επί δεκαετίες σε δουλειές που ήταν συλλογικές Όλη αυτή η προσπάθεια η ενέργεια που κατανάλωσα να πείθω ή να με πείθουν ήταν, ήταν τεράστια οπότε όταν ανακάλυψα ότι η συγγραφή με ανακουφίζει πάρα πολύ και όντω αισθάνομαι σαν να πετάω. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Έχετε πρόσφατα κυκλοφορήσει ένα μυθιστόρημα. Το δεύτερο, το πρώτο ήταν ο κλέφτης των μυστικών από τις εκδόσεις ελληνικά γράμματα το 2020. Το δεύτερο λοιπόν από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι, μόνο οι εραστές αντέχουν το Παρίσι. Τι τίτλος είναι αυτός κύριε Μπότσι. Προβοκατόρικος. <laughs> Καταρχά, ο τίτλο προέρχεται από τη σκέψη του βασικού ηρωά, ο οποίο έχοντα ανέψει το Παρίσι για να εξηχνιάσει μια απαγωγή ενό κοριτσιού, θα έρθει αντιμέτωπο με, με έναν έρωτα του, ο οποίο κόπηκε βία, στην ουσία με πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Είναι λοιπόν, έχει ένα βάρο ο ήρωα εκείνη τη στιγμή, βλέπει τα ερωτευμένα ζευγάρια στου δρόμου, νιώθει ξένο κάπω και γι' αυτό και σκέφτεται αυτή τη φράση. Έχετε ζήσει στο Παρίσι. Ναι, έχω ζήσει ένα μισό χρόνο. Και έχετε, είναι και δική σας σκέψη ότι είναι μία άκρο ερωτική πόλη η οποία κυρίως φιλοξενεί ε, ανθρώπους με τέτοια διάθεση. <laughs> <laughs> ναι, ή, ή, ήμουν φοιτητή στη Σορβόνη, είχα κάνει ένα μετεπτυχιακό λογοτεχνία και κινηματογράφο και είναι αλήθεια ότι ένιωθα, ένιωθα μια μοναξιά φιλοξενει ανθρωπους με τετοια πόλη αυτή και είχα όμως και εμπειρίες και άλλων φίλων εξομολογήσεις επειδή λοιπόν η πόλη έχει μια πολύ ισχυρή μυθολογία γύρω από τον έρωτα. Είναι ένα ντεκόρ δηλαδή που είναι σαν να έχει φτιαχτεί για να φιλοξενεί έρωτα. Έχουμε και την Καζαμπλάνκα ναι, ναι. εξάλλου. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Τι γίνεται λοιπόν, ουσιαστικά σε κάνει να αισθάνεσαι περίεργο αν δεν είσαι καλά. Νιώθει mm. δηλαδή ότι δεν ανοίξει αυτό το ντεκόρ. Mm. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι σε ενοχοποιεί κιόλα. Ε, για να είναι η πόλη για ερωτευμένο, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι καλά έτσι κι αλλιώ. Οπότε νιώθει και λίγο ενοχικά. Mm. Το κάνω και λίγο χιούμορ βέβαια εσωτερικά αυτό. Ήταν όμω, ε, είναι μια πόλη που μπορεί να τη ζήσει και χωρί να είσαι ερωτευμένο. Απλά είναι προτιμότερο να είσαι και ερωτευμένο για να αντέξει αυτό το περίεργο μεγαλείο, τα μεγάλα ανοίγματα, τα ομοιόμορφα κτίρια. Το Παρίσι mm. είναι πολύ κομψό, αλλά δεν έχει μεγάλε διαφοροποιήσει. Οι πολυκατοικίε του μοιάζουν. Ο Σικουάνα είναι βαρύ, έχει μια άβρα περίεργη Σικουάνα. Σου θυμίζει πολλά, ίσω και τους του άθλου του Γκο συνέχεια. Mm. Οπότε ναι, χρειάζεται να είσαι ερωτευμένο εκεί. Ε, λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας γυρίσουμε στην Αθήνα. Έχετε γεννηθεί. Έχω γεννηθεί στη Λαμία, δεν έχω σχέση. Mm -hmm. Τα πρώτα μου 18 χρόνια, 19. Μετά ήρθα εδώ και τελείωσα τη σχολή Σταυράκου, τρία χρόνια σκηνοθεσία και μετά πήγα στο Παρίσι για ένα μισό χρόνο, με τρεις. Και γυρίσατε και πάλι στην Αθήνα και μπήκατε σε αυτό το χώρο που λέγεται καταρχήν γράψιμο, γράφω εγώ, τώρα γράφω. Στην αρχή, όχι στην αρχή, ήμουν βοηθό του Κώστα Κουτσομίτη. Δηλαδή, δούλεψα στην ταινία Ο Κλειό. Έκανα διάφορα ντοκιμαντέρ στην Νέα Κοινοθέτη. Ε, Σκηνοθετούσα στην εκπομπή Βιβλιοόραμα και στο Τέχνη και Πολιτισμό, δεκαετία 90, αρχέ, τέλο 80, αρχέ 90. Μετά δούλεψα στη διαφήμιση, έχω δηλαδή αρκετά κάνει πράγματα, πάντα στην, σαν σκηνο... βοηθός σκηνοθέτης, σκηνοθέτης και μετά αποφάσισα να ενεργοποιήσω τις σπουδές του σενάριου και ξεκίνησα να δουλεύω στην τηλεόραση. Βασικά, κάνοντα script editing. Δηλαδή, καλυτερεύοντα σενάρια άλλων ανθρώπων που θα γινόντουσαν ή δεν θα γινόντουσαν. Έχω πάντα αυτή την απορία, κύριε Μπότση. Τι σενάρια αρέσουν στου έτσι κι αλλιώ εφάνταστου Έλληνε. Πιστεύω ότι οι Έλληνε έχουν μια αιμονία, από ό,τι έχω καταλάβει με τον Έρωτα. Το διαπιστώνω αυτό όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι και στην τηλεόραση και σε ταινίε συμβουλευτικά βλέποντα. Τι μετρήσει, τηλεφωνέ ή τα εισιτήρια, πάντα το θεωρούν ένα απαραίτητο συστατικό. Ανεξάρτητα αν θα δουν ένα ψυχολογικό thriller, μια κοινωνική ταινία, ένα ιστορικό δράμα, αν δεν έχει και ερωτική διάσταση, για κάποιο λόγο νιώθουν αμήχανοι. Πιθανότατα του έχουν θύσει έτσι. Mm -hmm. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι κομμάτι του DNA, α πούμε. Μεταφορικά μιλάω. Νομίζω ότι του έχουν θύσει και ε, λειτουργούν με έναν τρόπο στερητικού συνδρόμου, πούμε, σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Τώρα. Ποιος έχει βοηθήσει περισσότερο στη συγγραφή του βιβλίου, ο σεναριογράφος ή ο σκηνοθέτης? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω και οι δύο. Καταρχάς, πριν γράψω το πρώτο μου βιβλίο, επειδή το έκανε, επειδή είχα ένα κενό εργασιακά και επειδή ήθελα, φαίνεται ασυνείδητα πάντα να γράψω, λόγω και των σπουδών που είχαν σχέση και με τη λογοτεχνία, είχα, είχα ένα μικρό δέος στο που θα πατήσω. Ουσιαστικά, μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να γράψει ένα βιβλίο, είναι πόδινο. Απλώ μου φάνηκε εύκολο το τεχνικό κομμάτι που υπάρχει κάτω από όλα. Σαν να λέμε ο σκελετό ενό κτηρίου που δεν μπορεί να καταλάβει πώ είναι, βλέπει απλά το φασάντ. Στην ουσία δούλεψαν και τα δύο καλά. Δηλαδή, ο σκηνοθέτη δούλεψε επειδή ε, λόγω φαντασία και εξάσκηση έχω με μια μεγάλη έφεση να βλέπω εικόνε και καταστάσει σαν να τη ζω. Και ο σεναριογράφος δούλεψε πάρα πολύ καλά δομικά. Αφού να καταλάβετε τώρα, θα σα πω κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση: στο... ε, Μόνο οι Εραστέ αντέχουν το Παρίσι. Δεν το έγραψα προσπαθώντα να φτιάξω ένα σκελετό αυστηρό από πριν, με plot points που λέμε στη δραματουργία, με sequence και τέτοια. Έκανα το εξή: Το έγραψα αυθόρμητα, έχοντα προσχέδιο πάντα. Γιατί έτσι δουλεύω. Και πριν από λίγες μέρες, όντα πια τυπωμένο, λέω ας ρίξω μια ματια mm -hmm. να δω αν έχω κρίσιμες σκηνές στα κατάλληλα σημεία, τέλος πάντων είναι μια ολοκληρή ιστορία τεχνική σενάριο. Και είδα ότι είχα και έμεινα άφωνος. Δηλαδή, με έναν τρόπο ασυνείδητα, σαν υπνοτισμένο, έγραψα ένα βιβλίο που η βάση πατούσε σε τερτύπια δομικά τέτοιου είδου. Θα μπορούσε να γίνει σύριαλ. Το πρώτο μου βιβλίο, καταρχά, μου το ζήτησαν τέσσερι παραγωγοί και έκανα μια λάθο επιλογή, να πω την αλήθεια. Διάλεξα τον πιο ακατάλληλο τελικά. Τώρα το πήρα από αυτόν και το προχωράω με άλλον. Και το δεύτερο μπορεί να γίνει. Θα σα πω γιατί. Δεν έχουν σχέση με. Δεν σκέφτομαι τηλεοπτικά. Δεν σκέφτομαι... σκέφτομαι καθαρά κινηματογραφικά, ε, όταν κάνω ένα βιβλίο. Δηλαδή, στην ουσία, όλη η αποτύπωση και η νοοτροπία μου θυμίζει πιο πολύ σινεμά. Απλώς επειδή έχουν. Θέλω να πιστεύω και τα δύο βιβλία πολύ πυκνή πλοκή. Γιατί ε, μου αρέσει να έχω πυκνή πλοκή. Και θα σα πω και γιατί. Και τα δύο μπορούν να γίνουν. Ή πολύ μεγάλε διάρκειε ταινίε, δηλαδή τύπου ώρες... ή μπορεί να γίνουν μήνυ σειρέ. Mm -hmm. ε, άλλωστε, το, μου το είχαν ζητήσει το Bleacher Μυστικών για μήνυ σειρά 10 επεισοδίων, και με μία top σεναριογράφο που θα το έκανε, ε, ή θα το κάνει τέλο πάντων, και δεν συζήτησα ποτέ τίποτα περισσότερο από 10. Mm -hmm. Τώρα, για να μπούμε λιγάκι και στο καινούριο βιβλίο εδώ. Δίδυμοι, δύο αδέρφια. τους έχετε κατασκευάσει έτσι ώστε. Ε, ο ένας να είναι το alter ego του άλλου. Καταρχάς οι δίδυμοι έχουνε, έχουν μια πολύ περίεργη συμπεριφορά γενικότερα και μέσα από αναλύσεις που έχω διαβάσει για δίδυμους, καταρχάς πάντα οι δίδυμοι με, με έλκιαν πάρα πολύ. Δηλαδή και στον δρόμο τους χάζευα, όποιους είναι ομοζυγωτικούς, δηλαδή όταν mm. είναι σαν δύο σταγόνες νερό. Γιατί έχουνε, σου δημιουργούν μεγάλες, απο, μεγάλες απορίες και μια μεγάλη περιέργεια πώ λειτουργούν οι δύο πανομοιότυποι άνθρωποι. Δηλαδή, πού είναι οι διαφορέ του, τι ο ένα κάνει καλύτερα, τι χειρότερα και πώ συγκρούονται μεταξύ του. Και αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία, γιατί οι δίδυμοι, ξέρετε, έχω διαβάσει είτε άντρε είτε γυναίκε του, έχουν ένα στάνταρ χαρακτηριστικό. Mm -hmm. Ο ένα ασχολείται πιο εξωστρεφή, mm -hmm. ο πιο Ο ένα ασχολείται με το σύστημα προ τα έξω, προστατεύει απ' έξω. Ο άλλο προστατεύει από μέσα. Είναι μαγικό. Και αυτό μου έδωσε το κίνητρο να γράψω μια, ένα μυθιστόρημα που πατάει πάνω σε δύο δίδυμα αδέρφια που είναι άντρε και που έχουν, ενώ έχουν, έχουν, ζήσει μια ζωή με μεγάλη συνενοχή. Μάλιστα, ένα έβριμα που έχω είναι ότι ο, ο ένας ένα αδερφό, ο Μάνος έχει σώσει τη ζωή του Φάνη. Και όταν ο Φάνης, του παίρνει σε εισαγωγικά τη γυναίκα, δεν την παίρνει, ουσιαστικά έλκεται περισσότερο και αυτή από αυτόν, αυτό είναι ένα τεράστιο τραύμα μεταξύ του. Έχουν χωρίσει οι δρόμοι του. Ένα ζει στο Παρίσι πια, με την πέτα του Σκανδάλου, και όλο έχει μείνει στην Ελλάδα. Έχει κάνει κοινωνιολογία και έχει πάει στην αστυνομία για, σαν ερευνητή ανθρωποκτονιών για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή έχει ένα πατέρν ένα που τον κυνηγάει από την, από την εφηβική του ηλικία. Και όταν πια ε, γίνεται μια απαγωγή της 6χρονη ε, κόρη του ζευγαριού που είναι στο Παρίσι, ο Φάνης αναγκάζεται να ανέβει, παρόλο που δεν θέλει με τίποτα να πάει. Γιατί το να πάει σημαίνει επαφή πάλι με τον αδερφό του, με τον οποίο δεν 7 χρόνια. Και η συνάντηση πάλι με τη γυναίκα τη ζωή του. Μάλιστα, mm. γράφω σε ένα σημείο ότι όταν πηγαίνει το αεροπλάνο προ το Παρίσι, ο ήρωα εύχεται να τρελαθεί ο πιλότο και να το πάρει και να το πάει σε αντίθετη κατεύθυνση. Δεν θέλει καν να φτάσει εκεί. Ωραία μα τα περιγράφετε, αλλά α δούμε και πώ τα γράφετε κιόλα. Θα σα δώσω το βιβλίο σα για να μα διαβάσετε κάτι. Στην πλατεία Βόζ, οι φανοστάτε έριχναν το διακριτικό του φω απαλά, με μια όμορφη διάχυση. Άφηναν αδιατάραχτη την αισθητική πληρότητα τη ώρα. Τα κτίρια, άλλα φωτισμένα, άλλα σκοτεινά, συμπλήρωναν το εικαστικό σύνολο. Όλα έδειχναν τέλεια, σαν δημιουργημένα από έναν γίγαντα που είχε τον απόλυτο έλεγχο από ψηλά και ένα χέρι μοναδικό στο να παράγει συμμετρίε. Ξαφνικά ένα φανοστάτη, ο έβδομο στη σειρά, άρχισε να τερμοπέζει. Στην αρχή έκανε λίγε αυξομοιώσει ένταση μικρή κλίμακα. Όμω μετά άρχισε να ψυχοραγεί με ένα σιρτό και ρυθμικό ήχο. Η ένταση του φωτό του άρχισε να πηγαίνει από το τη στο ναδύρολο και πιο γρήγορα, θυμίζοντα μηχάνημα σε Πάρκ μέχρι που η Άρνουβό λάμπα έσβησε απότομα, βγάζοντα έναν ήχο νεογέννη του θηρίου. Την ίδια στιγμή, 3.000 χιλιόμετρα μακριά, στην πλατεία Καρίτσι, η λάμπα δίπλα στην εκκλησία άρχισε να αυξομοιώνει τη φωτιστική τη ένταση. Χρόνια έστηκε σταθερά φωτεινή τη νύχτα, ανεπηρέαστη από ανέμου καταιγίδε και σεισμού. Εδώ και μια δεκαετία δεν είχε σταματήσει να παρέχει τη μόνιμη φωτιστική τη βοήθεια στου διαβάτε, λε και δεν χρειαζόταν ανταλλακτικό. Λε και ήταν αθάνατη, φτιαγμένη από υλικό ενό άλλου πολιτισμού. Όμω και αυτή σήμερα, όπω και η άλλη τη πλατεία Βόζ, την ίδια σχεδόν στιγμή αποφάσισε να διακόψει τη φωτεινή ζωή τη. Ξαφνικά και προειδοποίητα, ξεκομμένη από τι άλλε λάμπε γύρω τη. Ήταν κάτι τυχαίο, είχε σχέση με κάποια ανθρώπινη επίδραση. Μήπω η θλίψη κίνηση ειδικά τη νύχτα με τη θανατηφόρα αναμονή παρήγει μια ενέργεια συμβατή με τη φύση τη και τη έκαιγε. Αναρωτιέμαι, ποιε είναι οι λογοτεχνικέ καταβολέ σα, δηλαδή, τι σα αρέσει να διαβάσετε. Για να πω την αλήθεια, καταρχάς στη διάρκεια της συγγραφή των δύο βιβλίων συνειδητά είχα πάψει να διαβάζω το οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει να διαβάζω κάτι. Έχω ψάξει να, να, βρω ποια είναι η καταγωγή μου ας πούμε συγγραφικά σε αυτά τα δύο βιβλία. Έχω την αίσθηση, γιατί αυτό είναι ασυνείδητο, δεν ακολουθούσα κάποιο δρόμο, ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ το νουάρ στη ρυθμολογία και στο πώς χτίζω κοφτά τι πλοκέ, ούτω ώστε να μην μένει τίποτα που να κρεμάει. Και αγαπώ πάρα πολύ και τον ποιητικό ρεαλισμό. Οπότε, μάλλον έχω ασυνείδητα προσπαθήσει να τα παντρέψω. Αγαπώ και το ψυχολογικό θρίλερ και στο σινεμά και στη συγγραφή. Οπότε είναι ένα μείγμα από αυτά, ένα κολάζ θα έλεγα. Διαβάζετε ελληνική λογοτεχνία. Ελληνική λογοτεχνία, ναι, μ' αρέσει ο Χομενίδης σε κάποια βιβλία του, μ' αρέσει ο του. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κλασικοί. Θυμόμουν αυτέ τι μέρε πόσο πολύ είχα λατρέψει το Μυρμπίλι όταν ήμουν μικρό παιδί. Μ' αρέσει ο Καζατζάκη. Ναι, διαβάζω. Κυρίω διαβάζω τελευταία, α πούμε, κάποια βιβλία που μου αρέσαν πάρα πολύ τελευταία και τα διάβασα στα ενδιάμεσα τη συγγραφή. Ήταν τα Τρία Μαύρα Νούφαρα του, του Μπισί, του που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο Γάλλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Θεωρία των Χορδών, του Σωμόθα, πάρα πολύ. Και γενικά μου άρεσε πολύ παλιότερα και η επιστημονική φαντασία. Έχω, είμαι άστατος στο τι διαβάζω. Mm -hmm. Απλώς το κριτήριο μου για να μπορέσω να διαβάσω ένα βιβλίο είναι, λίγο, είναι κάπως απόλυτο. Αν στις πρώτες σελίδες δεν δω ένα προσωπικό στέλνι δεν μπορώ να διαβάσω. Ναι, το ναι. καταλαβαίνω. Ε, χρόνια στην τηλεόραση, μετράτε τα νούμερα, μετράνε τα νούμερα. Η ελληνική τηλεόραση και όχι μόνο είναι έτσι. Στο χώρο του βιβλίου τώρα... Είναι το δεύτερο βιβλίο σας. Πώς αποτυπώνεται αυτή σας η προσπάθεια, ε, μέσα σας κυρίω, γιατί είμαστε, μια χώρα, είμαστε σε μία χώρα που δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε μεγάλο αναγνωστικό κοινό, αλλά πάρα πολλούς συγγραφείς. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το τοπίο. Για να πω την αλήθεια... Σοκαρίστηκα όταν έμαθα τα ελληνικά βιβλία πόσο έχουν πέσει σε πωλήσει. Συζητώντα με του εκδότε και με τον πρώτο και με τον δεύτερο, πριν καν τα βγάλω δηλαδή, πριν τα εκδώσω, δεν το περίμενα ποτέ. Και αυτό με βάλει και σε ένα, σε ένα δίλημα, τι ρόλο παίζω εγώ εδώ τώρα, δηλαδή, για ποιο λόγο <χω> <laughs> να γράψω ένα βιβλίο. Όμω το ξεπέρασα γρήγορα, γιατί θυμόμουν πάντα μια φράση που μου έλεγε ένα λοιπόν, καθηγητή μου στη σχολή Σταυράκου, μάλιστα εδώ, όχι ο Γκουαμάρ στο Παρίσι που έλεγε ότι η τέχνη είναι η ποιητική λειτουργία της επικοινωνίας. Και η συγγραφή ενό βιβλίου, όπως και το να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ ή μια ταινία μεγάλου μήκου ή να κάνεις ένα πίνακα ζωγραφικής, είναι αυτή η ποιητική λειτουργία. Την έχει ανάγκη μέσα σου και εύχεσαι, είναι σαν το μπουκάλι στη θάλασσα νομίζω, το πετάς και όποιο με το μήνυμα και αν ποτέ βρεθεί κάποιο ή κάποιοι, νιώθεις πάρα πολύ ευχαριστημένος. Οπότε πιο πολύ νομίζω το κάνω ε, αδιαφορώντας κατά κάποιο τρόπο, αν θα το διαβάσουν πολύ λίγοι. Το κάνω για την προσωπική μου ευχαρίστηση και για την ε, επιθυμία να φτάσει σε κάποιους αποδέκτες που θα συγκινηθούν. Ας πούμε το ότι με, με παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο, ακόμα και για το πρώτο μου βιβλίο, και τώρα να με ρωτάνε πράγματα, είναι τεράστια χαρά. Βέβαια, είναι μεγάλη ικανοποίηση. Τελειώνοντας το βιβλίο και βάζοντας τελείω και παύλα, ξεμπερδέψατε με τους ήρωές του. Ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Γιατί οι ήρωε είναι αλήθεια ότι είναι, αυτονομούνται. Αυτό το ζούσα και στα σενάρια. Θυμάμαι όταν κάναμε τι επιθυμίε μια σειρά που τόσο παίζεται και πολλά χρόνια. Όταν οδηγούσα το αυτοκίνητο, σκεφτόμουν, σχεδόν έβλεπα σε προβολή εικόνε από σκηνέ μελλοντικέ στον Μπαρμπρίζ. Ενώ οδηγούσα, ήταν λίγο επικίνδυνο και για του mm -hmm. διαβάτε. Mm -hmm. Πιστεύω ότι οι ήρωε ε, δεν, δεν δεν τελειώνουν. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτό το, αυτή η αίσθηση. Ακόμα και τα. Επειδή εγώ τα φινάλε μου τα. Να καταλάβετε, στο πρώτο βιβλίο έγραψα πρώτο το φινάλε και μετά άρχισα το βιβλίο. Και επειδή έχω και μια ιδιαιτερότητα σε κάτι, θεωρώ την ανάγνωση σε ένα άχρηστο πράγμα αν δεν αφήνει κάτι πίσω τη. Δηλαδή δεν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου μια λογοτεχνία που απλά να με τον εαυτό τη. Ε, και στα δύο βιβλία είχα κάτι θεωρώ να πω και έπρεπε να το πω με έναν ολοκληρωμένο τρόπο που εγώ πίστευα. Οι ήρωε λοιπόν καταλήξαν κάπου, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να έχουν μεγάλο τόξο εξέλιξη οι ήρωε. Να φτάσουν δηλαδή σε σημείο πολύ διαφορετικό από αυτό που ξεκίνησαν. Ήταν για μένα ένα ένας απαράβατος όρο. Οπότε παρόλο που φτάσαν σε μια ηθάκια, α το πούμε, νιώθω ότι έχουν και προέκταση. Να. Λοιπόν, μυθοπλασία και ελληνική τηλεόραση. Κάνεις πιο σχετικός, νομίζω, από το να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται με την ε, τελευταία, ας πούμε, πώς να το πω, εισβολή θα το έλεγα, στα ιδιωτικά κανάλια και όχι μόνο, λογοτεχνικών έργων που γίνονται σενάρια, γίνονται σύριαλ. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό το τοπίο, Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν μου, μου πολύ αρέσει να κάνεις ένα βιβλίο τηλεοπτική σειρά. Ναι, μένει, είναι δελεαστικό... Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι βοηθάει και, τα, και, την ελληνική βιβλιογραφία γενικότερα και τα λοιπά και την κατανάλωση των βιβλίων και την ανάγνωση και όλα. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση τα βιβλία με αυτέ τι σειρέ στο τέλο τη μέρα. Τα βιβλία έχουν συγκεκριμένο όγκο, συγκεκριμένη ματιά, ταυτότητα. Τα σύρια είναι κάτι τελείω άλλο. Πολλέ φορέ δανείζονται ελάχιστα στοιχεία από ένα βιβλίο. Μερικέ φορέ τα κακοποιούν τα βιβλία τα ίδια, τα ή, ή τι νουβέλε ή τα διηγήματα εγώ είμαι φανατικά εναντίον εκτός και αν το βιβλίο το ίδιο έχει, είμαι υπέρ όμως των μήνυ mm -hmm. που βασίζονται σε τηλεοπτικές που γίνεται και ευραίο στο εξωτερικό βέβαια ακριβώς, δηλαδή και όταν λέω μήνυ σειρές πάουν και Σειρέ των τεσσάρων επεισοδίων και των τριών, έτσι. και στο BBC και γενικότερα σε άλλα δικτύα, σε πλατφόρμες. Σε αυτά τα μεγέθη, ναι, είμαι υπέρ. Σε ογκώδη τη τηλεοπτικά σύριαλ που κάνουν ολόκληρη σεζόν, και κυρίω καθημερινά είναι αδιανόητο για μένα ένα βιβλίο να γίνεται καθημερινή σειρά. Έχετε ξεχωρίσει κάποιο που είναι ένα καλό παράδειγμα. Εννοείται. Ε, από την α, ελληνική παραγωγή. Το νησί νομίζω mm. ήταν καλό. Ναι. Το νησί ήταν καλό. Μα άρεσε γιατί ήταν σαν να βλέπουμε κινηματογράφου. Τι λέτε. Ε, ναι, και ο Παπαδουλάκη το έκανε πολύ ωραίο. Και η Μιρελέη Παπαγωνό μου το έκανε, έκανε μια πολύ ωραία προσαρμογή. Ήταν πολύ πιστικό. Το νησί είχε μια ιδιαιτερότητα. Ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο ότι οι σειρέ εποχή και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα όταν είναι καλέ, αφήνουν ένα άλλο. άλλο. Mm -hmm. Είναι πολύ ωραίο που από ένα παράθυρο ή μια πόρτα, ανάλογα με σου ο ανοιγητή μπαίνει σε αυτό το σύμπαν. Το νησί ήταν πάρα πολύ πιστικό. Είχε πολύ ωραίο συνδυασμό γνωστών, άγνωστων ηθοποιών. Τα location ήταν τέλεια. Ήταν πολύ ωραίο, ναι. Και από μια ατυχία δεν έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Από ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν λύθηκε ποτέ, δεν πουλήθηκε έξω. Είναι... Δεν είναι πολύ κρίμα, πραγματικά. Ναι, ναι. Ωραία σειρά. Υπάρχει ένα δημόσιο διάλογο ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κείμενα. Κείμενα για το θέατρο, κείμενα καλά για την τηλεόραση. Πόσο ισχύει αυτό τελικά. Κοιτάξτε, επειδή έχω κάνει και δύο διασκευέ με, τη, με την Άννα σε θεατρικά έργα ισπανικό, ήταν και τα δύο ισπανόφωνα. Το ένα μάλλον ισπανικό, το άλλο αγγλικό, εχθρό. Έχω διαβάσει πολύ μέτρια ξένα θεατρικά έργα. Πάρα πολύ μέτρια. Πολύ φτωχά. Δεν συμφωνώ τελικά mm -hmm. στα θεατρικά. Στα σενάρια, ναι, είναι, είναι πίσω. Θα σας πω γιατί είναι πίσω. Καταρχάς όσον αφορά τα θεατρικά έργα, επειδή το θεατρικό κείμενο είναι με αφορμή, ουσιαστικά ένα το οποίο μπορεί να μεταπλάσει ένα κείμενο και να του δώσει μια τελείως άλλη διάσταση, έχουν το άτεχνο σαν εγγενέ στοιχείο. Δηλαδή, νομίζω ότι πολλά θεατρικά έργα, ακόμα και πολύ γνωστά. Έχουν πολλά ελαττώματα αφηγηματικά, πάρα πολλά. Εκεί όμως δεν φαίνεται. Mm. Είναι, νομίζω το θέατρο δηλαδή καλύπτει όλη αυτή η αύρα και η μαγεία του ζωντανού, καλύπτει πάρα πολλά προβλήματα. Στα σενάρια τα ελληνικά ναι δεν είναι καλά. Γιατί θα σας πω τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κουλτούρα και γνώση της τεχνικής των σενάριων. Τα σενάρια ανεξάρτητα όταν είναι πηγαία έχουν δυναμική... Αν δεν έχουν μια τεχνική βάση και μια τεχνογνωσία, έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Στο εξωτερικό αυτό είναι κατακτημένο από δεκαετίες. Οπότε τα ξένα σενάρια είναι καλύτερα, το πιστεύω απόλυτα. Τα ξένα θεατρικά έργα, αν τα αντιστοιχίσουμε με ελληνική ποσοτικά, να το πω έτσι, δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι οι Έλληνε μπορούν να κάνουν καλό θέατρο. Α πάμε λοιπόν στο κοινό, στην άλλη πλευρά. Στου αναγνώστε ή στου θεατέ. Ε, με έχει μπερδέψει εμένα προσωπικά, ε, το παρατηρώ ως αρθρογράφο πολλά πολλά χρόνια, διότι εκεί που βλέπω ότι υπάρχει ένα επίπεδο και πάμε όλο και καλύτερα, από την άλλη βλέπω ότι γίνομαστε καταναλωτές προϊόντων πολύ χαμηλού επίπεδου. Είναι απλή η εξήγηση, είναι θέμα πώς μετριέται η συμμετοχή ή οι τηλεθέες κτλ. κτλ. με εξαίρεση αντικειμενικές μετρήσει, παράδειγμα, μια ταινία κόβει τόσα εισιτήρια. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κάνει με ταινία. Αν δεν πάει καλά, λε, OK, δεν πήγε καλά, αλλά ξέρει πραγματικά γιατί είναι μετρήσιμη η, η, η κατάσταση. Στην τηλεόραση, παράδειγμα όπω και στα βιβλία. Πόσα βιβλία πουλάνε, πόσα, βιβλία διαβάζονται. Όπω και στο ίντερνετ, πόσα χτυπήματα έχει κάτι κτλ. κτλ. Στην τηλεόραση, την ελεύθερη τηλεόραση, το πράγμα είναι πάρα πολύ σχετικό και κατά τη γνώμη μου δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα γιατί όλο εξαρτάται από ένα δείγμα κοινού πάνω στο οποίο βασίζεται η τηλεθέαση. Αν το δείγμα κοινού αυτό είναι λαϊκότροπο, αμέσω προάγει λαϊκά προγράμματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι λαϊκότροπο στην Ελλάδα. Αν το δείγμα αυτό δεν είναι παρκέ, δηλαδή, εγώ κατά τη γνώμη μου δεν νομίζω ότι είναι επαρκέ ένα δείγμα 1400 βεβαίως, ανθρώπων. Βεβαίω. Όμω στου σταθμού το θεωρούν επαρκέ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Αν λοιπόν στα 1407 μηχανάκια είναι το 30% ελαϊκό τρόπο, αμέσω έχει διαλυθεί όλο το, όλο το σύστημα. Αμέσω δηλαδή το feedback που παίρνει ένα κανάλι είναι τελείω λάθο, και εγώ πιστεύω ότι αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Νομίζω δηλαδή ότι το σύστημα τηλεφώνηση προωθεί άθελά του λόγω τη επιλογή των ανθρώπων πιο δεύτερη κατηγορία θεάματα και πιστεύω ότι αυτό καθορίζει του σταθμού να αναπαράγουν συνεχώ το ίδιο μοντέλο. Ναι, αυτό είναι μία πολύ έτσι για μας τους άσχετους με το χώρο ε, νομίζω κατατοπιστική απάντηση βλέπω μερικές φορές με δέος τους ανθρώπους της τηλεόρασης εσείς έχετε, γιατί αντέχουν όλη αυτή την πίεση, όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Εσείς έχετε πολλά πολλά χρόνια ε, σε αυτό το επάγγελμα. Έχετε φτάσει σε στιγμές που είπατε δεν πάει άλλο. Εγώ το έχω, έχω, φτάσει σε αυτές τις τιμές πολλές φορές γιατί επειδή ε, η απασχόλησή μου ήταν τα σενάρια και πραγματικά υπήρχαν πολύ κακές ποιότητες σενάρια που πέρασαν τα χέρια μου. Σκεφτείτε ότι όταν ήμουν στον Αντένα, όταν δούλευα, είχαμε ένα υπεύθυνο στην Άνω, του Μπόμπουλα, στην εταιρεία και δουλεύαμε για το Μέγκα, σχεδόν κάθε μέρα είχα ένα καινούργιο σενάριο να διαβάσω. Θυμάμαι στον Αντένα τα μέμο που έκανα, γιατί το κάθε ένα έπρεπε να διαβάσει, να το αναλύσει, να κάνει ένα μέμο που έγραφε την ιδέα, το θέμα, παρατηρήσει για του διαλόγου, τα πάντα. Έπρεπε δηλαδή να καταθέσει ψυχή γι' αυτό. Mm. Αν το έκανε για κακή ποιότητα υλικό, ήταν δυσβάστακτη η εμπειρία. Πάρα πολλέ φορέ. νομίζω ότι πάνω από 50 φορέ έχω πει. <ΣΣΣ> το παρατάω. Εντάξει, είσαι συνθήκε τη ζωή. Μάλλον με εμπόδιζε να το παρατήσω. Το έχω παρατήσει κιόλα δύο φορέ. Τρει και με ξαναβρήκε. Οπότε έκανα. Και δεν σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι το παρατούσα και ξαναγύριζα ήτιμενος από κάτι άλλο. Όχι, απλώς πάντα είναι, είναι απατηλών σαν τον έρωτα νομίζω η τηλεόραση. Mm. Ε, πολλές φορές νομίζεις, α, είναι κατάλληλη για μένα γυναίκα και τελικά μετά από λίγο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Επειδή κάθε φορά ένας νέος πελάτης σου προτείνει συνεργασία, είναι, είναι λογικό να, την, να κάνεις λάθος. Και μετά να αποκαλυφθεί ότι πάλι είναι πάλι τα ίδια. Έχετε πει τώρα κάτι που το ακούω και από Έλληνε εκδότε. Πάρα πολλά σενάρια, πάρα πολλά βιβλία έρχονται στα γραφεία. Γιατί γράφουν τόσο πολύ οι Έλληνε, ενώ δεν διαβάζουν σχεδόν λίγοι. Πιστεύω ότι οι Έλληνε, σαν λαό, έχουν, έχουν κάτι ακίνητο και έχουν μια ανάγκη να εκφραστούν. σω είναι πολύ φημωμένοι. Mm -hmm. σω τελικά του έχει κάνει κακό όλο αυτό το λαμπερό παρελθόν που έχει η Ελλάδα έχει βγάλει κολοσιαίους ας πούμε, δημιουργούς ενώ από την αρχαία τραγωδία έχει βγάλει ποιητέ. πιστεύω ότι αυτό μάλλον τους έχει μπερδέψει αυτή την αίσθηση έχω και θεωρώ ότι είναι καθήκον τους και αυτοί να αναπαράγουν αυτό το έτσι πιστεύω πια από την άλλη μεριά έχουν και δικαίωμα να εκφραστούν είναι καλό να εκφράζονται οι άνθρωποι ειδικά σε εποχές που αισθάνεσαι ότι έχουν χαθεί πολλά στοιχεία που υπαρξιακά σου έδιναν όθηση και κοινωνικά και πολιτικά ίσως αυτό αυτός ο συνδυασμός του λαμπερού παρελθόντος με μια δυσπραγία σε άλλους τομεί να κάνει το μέσο Έλληνα να θέλει να εκφραστεί. Ακόμα και η μητέρα μου που είναι 90 χρονών προχτές μου διάβαζε ποίηματά τη. Είναι εντελώ τρελό και όμως αληθινό. Ναι, το πιστεύω, το πιστεύω. Κύριε Μπότσι, τελειώνοντας αυτό το podcast θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν η διάθεσή σας να εγκατασταθείτε λογοτεχνικά στο Παρίσι ήταν και λίγο νοσταλγική ενός νεότερου εαυτού που άρχιζε τότε να ονειρεύεται τη ζωή του. Ναι, έχετε πέσει μέσα. Θα σας πω μόνο το εξή που είναι χαρακτηριστικό. Πριν από 13 χρόνια ξαναπήγα στο Παρίσι μετά από πολλά χρόνια με τη σύζυγό μου και ενώ είχαμε κλείσει ένα ξενοδοχείο για 9 μέρες μετά έκλεισε άλλες δύο, δεν μπορούσα περισσότερο, δεν γινόταν, δεν υπήρχε δωμάτιο γιατί δεν ήθελα να φύγω. Μάλιστα αυτή η ανησυχία ότι πραγματικά θα έμενα <laughs> Και, ήταν, και προσπαθούσα να την πείσω για ώρα ότι δεν το εννοώ ακριβώ. Το Παρίσι. Δεν, ναι, ίσω τελικά συνέβη και κάτι άλλο, επειδή το έζησα κάπω περιορισμένα λόγω σπουδών. Δηλαδή, δεν το ήσασταν ένα άνθρωπο που ήταν νύχτα μέρα στου δρόμου, να το χαρεί όπω ένα περαστικό. Αυτό μου είχε αφήσει ένα αποθυμένο που δεν το είχα ποτέ συνειδητοποιήσει. Το κατάλαβα μόνο όταν έφτασα εκεί. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Κι εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod το καλό να ακούγεται.